Παιδιά, γεια σας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπαίνουμε στο πέμπτο κεφάλαιο, είναι το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο της χρονιάς, το οποίο θέλει να μας μιλήσει για τα παραλληλόγραμμα και για τα τραπέζια. Τα παραλληλόγραμμα, παιδιά, είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Μέσα στα παραλληλόγραμμα θα συναντήσουμε και τα τετράγωνα και το ρόμβο και το ορθογώνιο. Γιατί τετράγωνο, ρόμβος και ορθογώνιο είναι και αυτά παραλληλόγραμμα. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα-πρώτα με το original, με το αυθεντικό, με το ένα και το μοναδικό παραλληλόγραμμα. Με αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, παιδιά, πώς θα κινηθούμε σε αυτό το κεφάλαιο. Θα παίρνουμε ένα-ένα τα σχήματα και θα τα ξεσκονίζουμε, θα μιλάμε, θα πάρουμε τώρα, ας πούμε, σήμερα, τώρα μάλλον θα μιλήσουμε για το παραλληλόγραμμα. Και τι θα κάνουμε. Θα πούμε τον ορισμό, δηλαδή τι είναι ορισμός. Όταν σας ρωτήσει ο κύριος στο σχολείο, τι είναι παραλληλόγραμμο, εσείς τι θα του πείτε. Είναι ένα σχήμα που τραβάω κάτι γραμμές. Όχι. Όταν σας ρωτήσουν τι είναι παραλληλόγραμμο, θα πρέπει να πείτε τον ορισμό του παραλληλογράμμου. Άρα λοιπόν, παιδιά, παραλληλόγραμμα είναι το τετράπλευρο το οποίο έχει τις απέναντι πλευρές παράλληλες. Αυτό είναι το παραλληλόγραμμα. Με λίγα λόγια, αποδίδουμε πλήρως το νόημα. Παραλληλόγραμμο λοιπόν είναι το τετράπλευρο, πραγματικά είναι τετράπλευρο, το οποίο έχει τις απέναντι πλευρές παράλληλες. Πολύ ωραία. Τώρα που μάθαμε τον ορισμό, θα περάσουμε στις ιδιότητες. Τι είναι οι ιδιότητες? Οι ιδιότητες, παιδιά, είναι ότι αν γνωρίζεις ότι είναι παραλληλόγραμμο, αυτά που θα πούμε τώρα, σου λέει, να τα θεωρείς βέβαια, να τα θεωρείς σίγουρα, να τα θεωρείς δεδομένα. Πώς στο ισοσκελές τρίγωνο, όταν σου έλεγα εγώ τόσα χρόνια ισοσκελές, εσύ έλεγες, α, αυτή είσαι με αυτή, αυτή είσαι με αυτή, και αν φέρω τέτοιο, είναι και από τέτοιο, είναι και από τέτοιο. Αυτές ήταν οι ιδιότητες του ισοσκελούς, έτσι, ο άλλος έλεγε ισοσκελές, εσύ καταλάβαινες χίλια πράγματα. Έτσι λοιπόν και τώρα, όταν ο άλλος λέει παραλληλόγραμμο, εσύ θα πρέπει να ξέρεις τις ιδιότητές του, δηλαδή τι ισχύει, ρε παιδί μου, okay, είναι παραλληλόγραμμο, ναι. Και πάμε να δούμε ποιες είναι οι ιδιότητες λοιπόν. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ένα παραλληλόγραμμο έχει τις απέναντι πλευρές του ίσες. Αυτή να είναι ίση με αυτήνα και αυτή να είναι ίση με αυτήν. Δηλαδή, αν αυτή είναι 8 εκατοστά και αυτή είναι 8. Αν αυτή είναι 5 και αυτή είναι εδώ. Είναι 5, μη την μετρήσεις. Όλα αυτά επαναλαμβάνω, αν ξέρεις ότι είναι παραλληλόγραμμο. Αν δεν ξέρεις, δεν ισχύει τίποτα. Το δεύτερο, η δεύτερη ιδιότητα, είναι ότι οι απέναντι γωνίες του είναι ίσες. Δηλαδή, σκουλικαντέρα, σκουλικαντέρα. Wi-Fi, Wi-Fi. Δηλαδή, αν ξέρεις ότι αυτή είναι 60, αυτή μην τη μετράς, 60 είναι. Αν ξέρεις ότι αυτή είναι 120, αυτή μην τη μετράς, 120 θα είναι και αυτή. Ωραία. Και το τρίτο, η τρίτη η ιδιότητα είναι ότι οι διαγώνιες του παραλληλογράμμου διχοτομούνται. Ότι αν φέρω τις διαγώνιες, εδώ που θα κουμπηθούν, διχοτομούνται οι διαγώνιες. Δηλαδή χωρίζονται σε ίσα κομματάκια. Αν αυτό είναι 5 και αυτό είναι 5. Αν αυτό είναι 4 και αυτό είναι 4. Άρα λοιπόν, παιδιά, στο παραλληλόγραμμο, αν φέρω τις διαγώνιες, όσο είναι αυτό, είναι και αυτό. Όσο είναι αυτό, είναι και αυτό από εδώ. Ωραία. Για να περάσουμε τώρα στα κριτήρια. Είδαμε τον ορισμό. Είδαμε τις ιδιότητες. Τώρα θα περάσουμε στα κριτήρια. Παιδιά, περνάμε στα κριτήρια. Τα κριτήρια, τι είναι τα κριτήρια, είναι όταν σας δώσουν, παιδιά, ένα τετράπλευρο
και σας πούνε να αποδείξετε ότι είναι παραλόγραμμα. Δηλαδή μέσα σε ασκήσεις, αυτή θα είναι η δουλειά σας. Θα σας δίνετε ένα τετράπλευρο, παραδείγματος χάρη αυτό, και θα σας λέει να αποδείξετε ότι είναι παραλληλόγραμμα. Για να αποδείξετε πλέον δεν ισχύει ούτε ορισμός ούτε ιδιότητες. Ορισμός που λέγαμε ότι παραλληλόγραμμα είναι το τετράπλευρο που έχει σαν πλευρές παράλληλες, αφού δεν ξέρεις ότι είναι παραλληλόγραμμα, αυτό σε ρωτάει. Δεν ισχύουν ούτε ιδιότητες. Οι ιδιότητες που λέγαμε ότι οι απέναντι πλευρές είναι ίσες, οι απέναντι γωνίες ανά δύο είναι ίσες και οι δύο γωνίες διχοτομούνται. Δεν το ξέρεις. Εντάξει. Και... ναι, ωραία, νομίζω το είπα. Άρα λοιπόν, τα κριτήρια πότε θα τα χρησιμοποιώ. Θα τα χρησιμοποιώ όταν μου δίνουν ένα τετράπλευρο και μου λένε «Μεγαλέ, απέδειξέ μου ότι αυτό το τετράπλευρο είναι όντως παραλληλόγραμμο». Για να δούμε, παιδιά. Πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Όλα τα κριτήρια, τέσσερα είναι, θα πρέπει να ξεκινούν αυστηρά με τη φράση «Ένα τετράπλευρο είναι...» Ότι είναι τετράπλευρο είναι. Δεν μπορεί να το φυσικήσει κανείς. Αυτό είναι τετράπλευρο, αφού έχει τέσσερις πλευρές. Τώρα, αν είναι παραλληλόγραμμο, εσύ θα μιλήσεις. Λοιπόν, όλα τα κριτήρια λοιπόν θα ξεκινούν αυστηρά με τη φράση «Ένα τετράπλευρο είναι σίγουρα παραλληλόγραμμο όταν ισχύει ή αυτό, ή αυτό, ή αυτό, ή αυτό». Δεν θα πάτε να τα βγάλετε όλα. Ένα βγάλετε, καθαρίσατε. Λοιπόν, πάμε να δούμε πότε ένα τετράπλευρο είναι σίγουρα παραλληλόγραμμο. Όταν, παιδιά, έχει τις απέναντι πλευρές ανά δύο ίσες. Αν τη βγάλεις 8, 8, 5, 5, τελώς, έχεις αποδείξει ότι είναι παραλληλόγραμμο. Ή όταν ένα τετράπλευρο είναι σίγουρα παραλληλόγραμμο, όταν οι απέναντι γωνίες του ανά δύο είναι ίσες. Αν τη βγάλεις 60, 60 που χού και 120, 120, αντιγιά. Ή αν τη βγάλεις ωμέγα, ωμέγα, φι, φι, τελείωσες. Ή ένα τετράπλευρο είναι σίγουρα παραλληλόγραμμο όταν οι διαγώνιες του διχοτομούνται. Αν καταφέρεις να αποδείξεις ότι οι διαγώνιες του διχοτομούνται, δηλαδή 4, 4, 3, 3, τέλος, μια χαρά. Κατάφερες και απέδειξες ότι είναι παραλληλόγραμμο. Θέλω να σας πω πως ως αυτό το σημείο δεν έχω κάνει και κάτι φοβερό. Απλά έχω επαναλάβει υπό μία έννοια τις ιδιότητες. Απλά ξεκίνησα με αυτή τη φράση. Ένα τετράπλευρο είναι σίγουρα παραλληλόγραμμο αν ισχύει μια του ιδιότητα ή άλλη του ιδιότητα ή άλλη του ιδιότητα. Τώρα λοιπόν εδώ θα πάω από αυτό ένα καινούριο στο 4, το οποίο είναι και το πιο σώσε. Αυτό είναι που θα δουλευτεί στις πιο πολλές ασκήσεις, γιατί προκύπτει πολύ εύκολα το 4. Ένα τετράπλευρο είναι σίγουρα παραλληλόγραμμο όταν έχει δύο πλευρές ίσες και παράλληλες. Δηλαδή, αν καταφέρεις εσύ να μου πεις ότι αυτό το πράγμα έχει δύο πλευρές ίσες, που έχω 8 εκατοστά, αυτή 8 εκατοστά, αν καταφέρεις και τις βγάλεις και ότι είναι και παράλληλες αυτή με αυτή, τότε όλο το σχήμα μοιραία γίνεται ένα υπέροχο παραλληλόγραμμο. Αυτό πώς το λέμε, με μία σχέση. Αν καταφέρεις λοιπόν να πεις ότι έχει δύο πλευρές ίσες και παράλληλες. Είδατε, ίσες και παράλληλες. Έτσι μπορούμε να το γράψουμε με τη μία. Ωραία, παιδιά. Εντάξει. Ωραιότητα, ωραιότητα, ωραιότητα. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν πετύχουμε τον ορισμό, ο ορισμός είναι το πιο δυνατό κριτήριο στον κόσμο. Δεν το αναφέρω τον ορισμό στα κριτήρια, μιας και θεωρώ ότι εννοείται. Αν δηλαδή εσύ κάπου, κάπως, κάποτε δεις αυτό, μην κάτσεις να σκεφτείς πολλή ώρα αν είναι παραλληλόγραμμο. Αυτό ικανοποιεί τον ίδιο τον ορισμό. Παραλληλόγραμμο το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι πλευρές παράλληλες. Και πάντα, παιδιά, ο ορισμός είναι ο θησαυρός, είναι το πιο δυνατό κριτήριο από όλα.
Δίνω μια πολύ μικρή βοήθεια λίγο και το ύψος, να θυμίσουμε ποιο είναι το ύψος παραλληλογράμμου. Ύψος, παιδιά, είναι αυτό. Είναι το ευθύνομο τμήμα που χτυπάει κάθετα δύο απέναντι πλευρές. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Όχι αυτό. Εντάξει. Όχι αυτό. Αν θες, θα πεις ότι είναι αυτό. Αυτό. Εντάξει. Και να πούμε κάτι το οποίο εννοείται, ότι όλα τα ύψη του παραλληλογράμμου, α, β, ξέρω εγώ, γ, δ, εννοείται ότι τα ύψη του παραλληλογράμμου είναι μεταξύ τους ίσα. Α, β, ίσον γ, δ, ίσον ε, ζ, ίσον η, θ, και πάει λέγοντας. Εντάξει. Είναι ίσα ως ύψη παραλληλογράμμου με βάσεις αυτές εδώ πέρα. Ωραία. Πατάω pause και μπαίνω να εξετάσω κάποια είδη παραλληλογράμμων. Όπως ήδη κάποια στιγμή έχω πει σαν ύποπτο χρόνο, υπάρχουν και κάποια είδη παραλληλογράμμων, τα οποία είναι το ορθογώνιο, ο ρόμβος και το τετράγωνο. Πατάω pause για να πάμε λίγο να μιλήσουμε για αυτά τα είδη των παραλληλογράμμων. Παιδιά, κάποια είδη παραλληλογράμμων, λοιπόν, είναι το ορθογώνιο, το οποίο θα το σχεδιάζουμε κάπως έτσι, ο ρόμβος, τον οποίο θα το σχεδιάζουμε κάπως έτσι, και το τετράγωνο, το οποίο φυσικά θα το σχεδιάζουμε κάπως έτσι. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι αυτά που βλέπετε μπροστά σας είναι παραλληλόγραμμα. Απλά παρουσιάζουν και κάποιες άλλες εξαιρετικές, μεμονωμένες και προσωπικές ιδιότητες, χάρες, τις οποίες και θα αναφέρουμε. Πάντως, να ξέρετε ότι είναι σίγουρα παραλληλόγραμμα. Γι' αυτό, όσα θα με ακούσετε να σας λέω από εδώ και πέρα, δεν θα ξαναλέω τα του παραλληλογράμμου, θα αναφέρω μόνο τις έξτρα, τις καινούριες ιδιότητες που έχει το καθένα. Όταν θα μιλήσουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα από τώρα για το ορθογώνιο, δεν θα με ακούσετε όταν πάω να πω τις ιδιότητες, δεν θα με ακούσετε να λέω ότι έχει τις απέναντι πλευρές ίσες. Θα εννοείτε, αφού είναι παραλληλόγραμμα. Δεν θα με ακούσετε να λέω ότι έχει τις απέναντι γωνίες ίσες. Μα εννοείται, αφού είναι παραλληλόγραμμα. Δεν θα με ακούσετε να λέω ότι οι διαγωνιές του διχοτομούνται. Μα εννοείται, αφού είναι παραλληλόγραμμα. Το ίδιο και εδώ. Δεν θα με ακούσετε, παιδιά, να λέω ότι έχει τις απέναντι πλευρές ίσες, τις απέναντι γωνίες ίσες και ότι οι διαγωνίες διχοτομούνται. Το ίδιο και εδώ. Δεν θα με ακούσετε να λέω ότι έχει τις απέναντι πλευρές ίσες, τις απέναντι γωνίες ίσες και ότι οι διαγωνίες διχοτομούνται. Αυτά εννοούνται, αφού και τα τρία σχήματα σας είπα ήδη ότι είναι παραλληλόγραμμα. Θα αναφερθώ μόνο στις έξτρα, στις επιπλέον ιδιότητες που θα παρουσιάζει το κάθε σχήμα. Ξεκινάμε λιγάκι να μιλήσουμε για το ορθογώνιο. Παιδιά, μπαίνουμε να ξεσηκονίσουμε το ορθογώνιο. Αυτό εδώ πέρα. Ποιος είναι ο ορισμός? Όταν σας ρωτήσει ο κύριος στο σχολείο τι είναι ορθογώνιο, θα ξεκινήσετε να λέτε είναι ένα σχήμα που έχει ίσιες γραμμές, που δεν ξέρω και εγώ τι. Παιδιά, όταν σας ρωτήσει τι είναι ορθογώνιο, θα πρέπει να δώσετε τον όμορφο τον ορισμό. Ο ορισμός λέει ότι ορθογώνιο είναι το παραλληλόγραμμο που έχει μια γωνία όρθη. Τέλος! Είναι το παραλληλόγραμμο που έχει μια γωνία ορθή. Τα είπες όλα αν πεις αυτό το πράγμα. Αφού είναι παραλληλόγραμμο και έχει μια γωνία ορθή, άρα και απέναντι θα είναι ίση και αυτές είναι ίσες, το 180 μοιράζεται ίσα. Τελείωσες! Δεν σας νοιάζουν οι λεπτομέρειες που κρύβουν τα λόγια. Απλά θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει πληρέστερος και ομορφότερος ορισμός από αυτούς τους ορισμούς που δίνει το σχολικό σας. Είναι μικροί και περιεκτικοί, περιέχουν τα πάντα. Εσείς μπορεί να πιστεύετε ότι είναι λυπής. Μπορεί να πιστεύετε ότι αυτοί οι ορισμοί είναι μέτροι.
Όμως, παιδιά, αν καθίσετε και ολοκληρώσετε το κεφάλαιο μαζί μου, θα νιώσετε τότε στο τέλος ότι αυτοί οι ορισμοί δίνουν όλο το νόημα του σχήματος σε όσο το δυνατόν μικρότερη και περιεκτικότερη φράση. Άρα λοιπόν, εμπιστοσύνη στο σχολικό, σε μένα και πάμε. Ορισμός είναι το παραλληλόγραμμο που έχει μια ορθή γωνία. This is it. This is enough. Ωραία. Ιδιότητες. Μία ιδιότητα έχει. Μα αυτό είναι υπέροχο. Το ορθογώνιο έχει μία ιδιότητα. Ποια? Ότι οι διαγώνιες του είναι ίσες. Ότι α, γ, δηλαδή, είναι ίσο με β, δ. Εντάξει. Σας είπα και πριν ότι δεν θα μπω στο κόπο να επαναλάβω του παραλληλογράμμου, αφού είναι παραλληλόγραμμο. Εννοείται ότι οι διαγώνιες διχοτομούνται. Εννοείται ότι έχει τις απέναντι πλευρές ίσες. Εννοείται ότι έχει τις απέναντι γωνίες ίσες. Εντάξει, δεν θα με πείτε, δείτε να μπαίνω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Θα με δείτε μόνο να λέω το ενέξτρα, την καινούργια. Ότι η διαγώνια αυτή και αυτή είναι ίσα. Όλα τα άλλα εννοούνται. Εννοείται ότι διχοτομούνται. Και εδώ πέρα προσέξτε λίγο, έτσι πάει παιδιά, όχι έτσι, 3-3-2-2, έτσι. Γιατί αφού είναι ίσες, 8 αυτή, 8 αυτή, άρα 4-4-4-4. Αυτή είναι λοιπόν η μοναδική ιδιότητα. Φυσικά εννοούνται και οι ιδιότητες του παραλληλογράμμου, τις οποίες δεν τις λένε όμως. Pause για να περάσω στα κριτήρια. Πότε κάτι δηλαδή θα μπορούμε να λέμε με βεβαιότητα ότι είναι ορθογώνιο. Πότε ένα τετράπλευρο θα μπορούμε με βεβαιότητα να ισχυριστούμε ότι είναι όντως ορθογώνιο. Παιδιά, μπαίνουμε στα κριτήρια του ορθογωνίου. Λοιπόν, ποια είναι τα κριτήρια του ορθογωνίου, πότε θα τα χρησιμοποιούμε. Θα τα χρησιμοποιούμε φυσικά όταν σε κάποια άσκηση θα μας ζητήσουν να αποδείξουμε ότι κάτι, ότι κάποιο πράγμα, ότι κάποιο τετράπλευρο είναι ορθογώνιο. Λοιπόν, παιδιά, για να αποδείξουμε ότι κάποιο πράγμα είναι ορθογώνιο, αυτά που βλέπετε μπροστά σας είναι τα κριτήρια, είναι 4. Και εδώ πέρα θα προσέξετε πάρα πολύ πότε θα παίρνετε τον πάνω δρόμο και πότε θα παίρνετε τον κάτω δρόμο. Όταν θα επιλέξετε να πάρετε τον πάνω δρόμο, θα ξεκινάτε με τη φράση «Είναι το παραλληλόγραμμο μπλα μπλα μπλα». Όταν λοιπόν επιλέγετε να παίρνετε τον πάνω δρόμο, θα ξεκινάτε με τη φράση «Είναι το παραλληλόγραμμο μπλα μπλα μπλα». Και δεν κάνετε κάτι σπουδαίο, δέστε. Είναι το παραλληλόγραμμο που έχει μία ορθή, είναι το παραλληλόγραμμο που οι διαγώνιες του είναι ίσες. Δηλαδή, ο πάνω δρόμος δεν κάνει κάτι σπουδαίο. Απλά επαναλαμβάνει τον ορισμό και την ιδιότητα. Ποιος ήταν ο ορισμός? Παραλληλόγραμμο με μία ορθή. Ποια είναι η ιδιότητα? Ότι έχει τις διαγώνιες του ίσες. Άρα, ο πάνω δρόμος δεν είναι και τίποτα σπουδαίο, είναι στην ουσία ότι απλά ξεκινάς με τη φράση «Είναι το παραλληλόγραμμο» και επαναλαμβάνεις την ιδιότητα, τον ορισμό και την ιδιότητα. Ωραία. Αν δεν θες έτσι, αν δεν μπορείς έτσι, τότε θα πάρεις το κάτω δρόμο. Α, συγγνώμη, επιστρέφω στο πάνω δρόμο. Όποτε επιλέξετε να πάρετε το πάνω δρόμο, εννοείται ότι προηγουμένως θα πρέπει να έχετε ήδη αποδείξει ή θα πρέπει να σας το έχει πει ήδη η άσκηση ότι το σχήμα με το οποίο δουλεύετε είναι παραλληλόγραμμο. Αν δεν έχετε αποδείξει ότι είναι παραλληλόγραμμο ή αν δεν το έχει πει η άσκηση, δεν μπορείτε να πάρετε το πάνω δρόμο. Δηλαδή, έρχεται κάποιος τώρα εδώ και μου ισχυρίζεται εμένα ότι αυτό το πράγμα είναι ορθογώνιο επειδή έχει μία ορθή. Ρε παιδιά, εγώ αυτό είπα. Επειδή έχει μία ορθή, πρέπει πρώτα να το βγάλεις παραλληλόγραμμο
Και μετά, ok, θα δεχτώ ότι επειδή έχει και μία ορθή, ναι, όντως είναι ορθογόνιο. Καταλάβατε τώρα, παιδιά, τι θέλω να πω, ε. Θέλω λοιπόν να πω με απλά λόγια ότι όποτε επιλέξετε να πάρετε το πάνω δρόμο, σύμφωνα και έτσι όπως είναι διατυπωμένα τα κριτήρια, θα πρέπει πρώτα, θα πρέπει προηγουμένως, τα έχετε αποδείξει ότι το σχήμα είναι παραλληλόγραμμο. Εντάξει. Ή πρέπει να σας το έχει πει η εκφώνηση. Ωραία. Αν δεν μπορείτε να κινηθείτε έτσι, μπορείτε εύκολα να περάσετε στο κάτω δρόμο, στο οποίο δεν χρειάζεται να έχετε κάτι προαποδείξει, επιτρέψτε μου τη λέξη, στο κάτω δρόμο χαλαρά. Ξεκινάει με τη φράση «Είναι το τετράπλευρο» και φυσικά όλα είναι τετράπλευρα. Άρα δεν χρειάζεται να έχεις αποδείξει κάτι, μόνο αυτό το άμεσο που ζητά. Είναι το τετράπλευρο που έχει τρεις ορθές είναι, ή αλλιώς είναι το τετράπλευρο που έχει όλες του τις γωνίες, παιδιά, ίσες. Άρα ο κάτω δρόμος είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει προαπαιτούμενα. Απλά τον παίρνεις και αν βγάλεις τρεις ορθές, ok. Αν βγάλεις όλες οι ίσες, ok. Εντάξει. Τώρα το πώς θα βγάλεις ότι έχει τρεις ορθές, αυτό είναι ένα παλοκάκι, θα δώσουμε όμως βοήθεια. Εντάξει. Ωραία, παιδιά. Παραδείγματος χάρη, αυτό που βλέπω, παιδιά, είναι σίγουρα ορθογώνιο. Γιατί είναι τετράπλευρο και έχει τρεις ορθές. Εντάξει. Αυτό που βλέπω είναι σίγουρα ορθογώνιο. Γιατί είναι τετράπλευρο και έχει όλες τις γωνίες ίσες. Αυτό εδώ δεν ξέρω ότι είναι σίγουρα ορθογώνιο. Πρέπει πρώτα να το βγάλω παραλληλόγραμμο και μετά, αν το βγάλω παραλληλόγραμμο, ok, επειδή έχει και μία ορθή, ναι, είναι ορθογώνιο. Αυτό δεν ξέρω σίγουρα ότι είναι ορθογώνιο. Πρέπει πρώτα να το βγάλω παραλληλόγραμμο και μετά, ok, επειδή οι διαγώνιες είναι ίσες, όντως θα είναι και ορθογώνιο. Εδώ πέρα όμως, κατευθείαν. Τετράπλευρο, φυσικά όλα είναι, αφού έχει τέσσερις πλευρές, είναι τετράπλευρο. Και αφού έχει και τρεις ορθές, άρα είναι ορθογώνιο. Τώρα θα έρθω να σας δώσω στον επόμενο πίνακα μια βοήθεια πώς το αποδεικνύετε. Βλέπετε πόσο πολύ θα σας χρειάζεται να βγάζετε ότι κάποιες γωνίες είναι ορθές. Θα έρθω λοιπόν να σας δώσω βοήθεια ποιοι είναι κάποιοι πανέμορφοι τρόποι που μας αποδεικνύουν ότι κάποιες γωνίες δεν είναι ό,τι να είναι, αλλά είναι ορθές γωνίες. Πάμε! Παιδιά, όπως σας υποσχέθηκα, πάμε να δούμε 10 τρόπους, τους οποίους λίγο πολύ σχεδόν όλους τους γνωρίζετε, με τους οποίους μπορούμε να αποδεικνύουμε ότι μια γωνία δεν είναι απλή γωνία, αλλά είναι ορθή. Δηλαδή είναι 90 μοίρες. 10 τρόπους. Τους έχω μάσει από την εμπειρία μου και σας τους παρουσιάζω μπροστά στα μάτια σας. Πάμε! Παιδιά, εδώ πέρα παρατηρούμε ότι έχουμε δύο γωνίες. Αυτήνα και αυτήνα. Αν εγώ φέρω τις διχοτόμους τους, ας φέρουμε τη διχοτόμο αυτήνης εδώ, της μικρούλας. Και τώρα ας φέρουμε τη διχοτόμο αυτήνης εδώ. Της μεγάλης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η διχοτόμη δύο εφεξής και παραπληρωματικών γωνιών τέρνονται μεταξύ τους κάθετα. Ορίστε, να τη θυμηθήκαμε, να πως βρήκαμε μια ορθή γωνία. Περνώ στο επόμενο σχήμα. Το επόμενο σχήμα μου λέει να αποδείξω ότι α2 είναι 90, ότι αυτή εδώ είναι 90. Παιδιά, αρκεί να δείξετε ότι α1 συν α3 ίσο με 90. Αν ξέρεις ότι α1 είναι 40, αν ξέρεις ότι α3 που φού είναι 50, πόσο κάνει α1 και α3? 90 είναι αυτές. Άρα εδώ πόσο θα είναι, και αυτή είναι 90 για να βγει το 180. Καλό, ε!
Καλός ο παίχτης. Άρα λοιπόν, όταν έχετε έτσι διαδοχικές γωνίες που στέκονται πάνω σε μια ευθεία και χρειάζεται να βγάλετε αυτήν εδώ 90, αρκεί να βγάλετε αυτή και αυτή 90. Άρα, αφού αυτή με αυτή είναι 90 και η δικιά σας ήταν 90, για να βγει το 180. Σωστός ο παίχτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο 3. Να αποδείξουμε ότι η α είναι 90. Ας σκεφτώ λίγο παρόμοια. Εδώ σκέφτηκα ότι όλο αυτό είναι 180. Τώρα πάλι εδώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι όλο το τρίγωνο είναι 180. Άρα, αρκεί να δείξουμε ότι β συν γ ίσον 90. Πραγματικά ρε παιδιά, αν δείξω ότι η β μπορεί να τη δίνει την 20 και αυτή μπορεί να τη δίνει ότι είναι 70. Άρα λοιπόν ρε παιδιά, 20 συν 70 ίσον 90. Αφού αυτή και αυτή είναι 90, αυτή είναι ορθή αναγκαστικά. Για να βγει όλο το τρίγωνο 180. Αρκεί δηλαδή για να βγάλω μια γωνία τριγώνου 90, αρκεί να πω πως οι άλλες είναι συμπληρωματικές. Ωραία! Ωραία! Συνεχίζω. Αυτά όχι απ' έξω, αυτά να τα βλέπετε σε ασκήσεις, μόνοι σας θα τα βρίσκετε. Συνεχίζω, πάω στο 4, παιδιά. Λοιπόν, τι ζητούν, μου δίνουν δύο τρίγωνα και μου ζητούν να αποδείξω ότι α είναι 90. Μου ζητούν να αποδείξω ότι αυτή εδώ είναι 90. Αχα! Μάλιστα. Παιδιά, επειδή εδώ έχω δύο τρίγωνα και μάλιστα ξέρω ότι το κάτω είναι ορθογώνιο στο δέλτα, δεν κάθομαι να τα συγκρίνω. Προτείνω, έτσι, μια ιδέα ρίχνω στο τραπέζι. Εντάξει, οκ, πρώτα να θυμηθούμε ξανά άλλη μια φορά τι μας ζητούν. Μας ζητούν να αποδείξουμε ότι α είναι 90. Εγώ λέω, επειδή εδώ κάτω έχω ένα τρίγωνο 90, δεν κάθομαι να τα συγκρίνω, και αν τα βγάλω ίσα, σημαίνει ότι θα έχουν όλα τα αντίστοιχα στοιχεία τους ίσα. Άρα α ίσον δέλτα. Α, οπότε παιδιά, συγκρίνω τα τρίγωνα, βρίσκω ότι είναι ίσα, πλευρά γωνία πλευρά, πλευρά γωνία πλευρά, άρα έχουν όλα τα αντίστοιχα στοιχεία τους ίσα, άρα α ίσον δέλτα ίσον 90. Άρα η α είναι 90. Ωραία. Συνεχίζω στο 5. Το 5, παιδιά, τι λέει? Να δείξετε ότι δέλτα, ότι εδώ είναι 90 μοίρες. Μάλιστα. Βρε γάμο του. Αυτό εδώ είναι ύψος. Είναι. Αυτό εδώ μήπως σκεφτώ είναι ύψος. Είναι. Μήπως αυτό εδώ συντρέχει από τα ύψη, περνάει από τα ύψη. Άρα και αυτό είναι ύψος. Άρα δέλτα 90. Λέω άλλη μια φορά, παιδιά, τι είπα, επειδή αυτό είναι ύψος, το ήξερες, και αυτό είναι ύψος, το ήξερες, επειδή αυτό το ευθύγραμμο τμήμα διέρχεται, συντρέχει από τα προηγούμενα ύψη, άρα αυτό το σημείο ονομάζεται ορθόκεντρο, είναι το σημείο τομής των ύψων, οπότε αναγκαστικά και αυτό θα είναι ύψος. Ωραία, άρα δέλτα 90. Συνεχίζω, πάω στο 6. Εδώ παρατηρώ ότι αυτό το ευθύγραμμο τμήμα είναι διάμεσος για εδώ, αφού κάθεται και το χωρίζει σε δύο ίσα μέρη. Παρατηρώ όμως ότι η διάμεσος είναι δύο γραμμούλες και αυτή, όπως αυτό, όπως αυτό. Άρα η γωνία είναι 90. Πάντα. Παιδιά, αν η διάμεσος που αντιστοιχεί στη πλευρά είναι ίση με το μισό της, όπως συμβαίνει εδώ, γιατί πραγματικά αυτή η πλευρά είναι 8, που έχει κοπεί σε 4 από εδώ, 4 από εδώ, και αυτό είναι 4 σύμφωνα με αυτά που γράφουμε και λέμε. Άρα, αν η διάμεσος που αντιστοιχεί σε μια πλευρά είναι η μισή της πλευράς, τότε η γωνία αυτή είναι ορθή. Άρα α είναι 90. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Περνάμε στο 7. Αν σε ένα τρίγωνο τη ζητάει, να αποδείξουμε ότι
να δείξετε, λέει σας παρακαλώ, ότι α είναι 90. Παιδιά, αν σε ένα τρίγωνο έχεις μια τριαντάρα και η απέναντι πλευρά είναι η μισή αυτινής, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο. Α, καλό, ε. Επαναλαμβάνω, ότι αν σε ένα τρίγωνο έχεις μια τριαντάρα, όχι 29, όχι 28, όχι 31, όχι 32. Λέω, αν έχεις μια τριαντάρα, 30 μοίρες, και απέναντι από τη τριαντάρα είναι η μισή αυτινής εδώ, τότε αυτή η γωνία είναι όρθη. Γιατί πραγματικά αυτή είναι η μισή αυτινής. Αυτή είναι 4 και αυτή είναι 8. Ωραία! Παιδιά, περνώ στο επόμενο. Στο προ τελευταίο. Για να δω τι μου λέει. Μου λέει ότι η ε1 είναι παράλληλη με την ε2. Μου το λέει. Και μια τρίτη, η ε κάθεται για τη στέμη. Εδώ έρχεται να μου πει ότι η διχοτόμη 2 εντός επί ταυτά γωνιών τέμνονται κάθετα. Ποιες είναι, ρε παιδιά, οι διχοτόμοι των εντός και επί ταυτά? Ποια είναι η διχοτόμο αυτινής? Ποια είναι η διχοτόμος αυτινής? Να, εδώ λοιπόν έρχεται να μας θυμίσει ότι η διχοτόμη 2 εντός και επί ταυτά γωνιών τέμνονται μεταξύ τους εδώ πέρα κάθετα. Το σχήμα λίγο το διέλυσα, η αλήθεια είναι, για να το ξανακάνω. Η διχοτόμη 2 εντός επί ταυτά. Να είναι η διχοτόμος. Να η άλλη διχοτόμος. Παίρνονται μεταξύ τους κάθετα. Εντάξει, οκ. Okay. Χειρότερο από πριν το σχήμα, δεν έχει καμία σημασία. Περνώ στο επόμενο. Άρα εδώ πέρα τι θα πούμε. Η διχοτόμη 2 εντός και επί τα αυτά τέμνονται, παιδιά, κάθετα. Εντάξει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Περνάμε στο επόμενο, το οποίο έρχεται να μας πει ότι η ευθεία ε δεν είναι μια ό,τι να είναι ευθεία. Είναι εφαπτωμένη στο κύκλο. Δηλαδή έχει ένα κοινό σημείο μαζί του. Αυτό εδώ. Και τώρα εμείς ερχόμαστε αβασάνιστα. Πολύ εύκολα βγαίνει από μέσα μας ότι η ακτίνα που καταλήγει σε σημείο επαφής καταλήγει πάντα κάθετα. Νάτι. Η ακτίνα, νάτι, που καταλήγει στο σημείο επαφής καταλήγει πάντα κάθετα. Εδώ έχω 90 μοίρες γωνία. Θυμόμαστε δηλαδή πως η ακτίνα που καταλήγει σε σημείο επαφής καταλήγει πάντα, παιδιά, πως καταλήγει πάντα κάθετα. Το 10, ο 10ος τρόπος για να βγάζω τη μια γωνία είναι ορθή και τελευταίος είναι ο εξής. Να αποδείξετε, λέω, ότι α, δεν το ξέρω, μακάρι να το ήξερα, να αποδείξετε ότι α είναι 90 μοίρες. Παιδιά, το τελευταίο τρόπο, το πιο διάσημο τρόπο, τον άφησα στο τέλος. Το πιο διάσημο τρόπο τον άφησα στο τέλος. Λοιπόν, από θου, αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος, παιδιά. Αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος. Α, θυμήθηκε και ενδέκατο, θα το πω και το ενδέκατο. Ωραία. Αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος, παιδιά. Αν το τετράγωνο, άρα λοιπόν κάνω αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος. Αν το τετράγωνο της μεγαλύτερης πλευράς
ισούται με το άθροισμα του τετραγώνου των άλλων δύο πλευρών, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο. 4 τετράγωνο 16, 3 τετράγωνο 9, 16 και 9 25, άρα όντως α ίσον 90 μοίρες, παιδιά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θυμήθηκα και έναν 11ο τρόπο τώρα, την ώρα που συζητούσα γι' αυτό. Για να το πούμε και αυτό, τον 11ο, ποιο να σβήσω. Πέστε ένα νούμερο στη τύχη από το 1 στο 10. Να σβήσω το 3. Εντάξει. Λοιπόν, για να πούμε, παιδιά, το τελευταίο. Αυτή εδώ η γωνίτσα που σας δείχνω, η κόκκινη, δεν είναι ότι να είναι γωνίτσα. Είναι γωνίτσα που καταλήγει σε διάμετρο κύκλου. Εδώ είναι διάμετρος, έτσι. Η γωνίτσα λοιπόν, παιδιά, που σας δείχνω, δεν είναι ότι να είναι γωνία. Είναι γωνία που καταλήγει σε, είναι εγγεγραμμένη γωνία που καταλήγει σε διάμετρο. Άρα, α ίσον 90. Ως εγγεγραμμένη που βαίνει σε ημικύκλιο. Πολύ ωραία. Παιδιά, κάπου εδώ κλείνω το βίντεο μάθημα. Θα μπορούσα να μπω και λίγο στο ρόμβο, αλλά ήδη ξέρω ότι αυτά που έχω πει είναι τόσα πολλά που δεν είναι καλή ιδέα τώρα να μπω και στο ρόμβο. Οπότε, στο επόμενο βίντεο μάθημα επιφυλάσσουμε για να μπω ρόμβο και τετράγωνο. Εντάξει. Ωραία. Οπότε κάπου εδώ κλείνουμε το πρώτο μέρος του πέμπτου κεφαλαίου. Κατά τα γνωστά, αν σας άρεσε το μάθημα, κάντε subscribe, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube, το οποίο το βρίσκεται πατώντας Τάσος Κοβατσίδης. Επισκεφτείτε και τη σελίδα μου, το blog μου, είναι αυτό εδώ πέρα, στο οποίο μπορείτε να βρείτε εκτός από τα βιντεομαθήματα και έντυπες σημειώσεις όλων αυτών που λέμε τόσο καιρό, παιδιά. Εντάξει. Και σας παρακαλώ, αν σας άρεσαν, ενημερώστε και τους φίλους σας και τα αδέρφια σας να μπουν και αυτοί να παρακολουθούν. Είναι ένας δωρεάν τρόπος να μην πληρώνουν φροντιστήρια οι γονείς σας, να κάνετε ένα αξιοπρεπές φροντιστήριο.